η αξία του 5 ευρώ στο κολονάκι. Αυτό είναι για τα σκουπίδια. Και τι παίρνει κανείς με το ίδιο ποσό στο εγάλεο. Γάλα, ψωμί, τυρί, βασικά πράγματα. Το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ τέθηκε στην κυκλοφορία. Η εμφάνισή του ελαφρώς αλλαγμένη. Η αξία του παραμένει ίδια. Ποια είναι λοιπόν η αξία του 5 ευρώ σήμερα? Τίποτα. Εκτός από 2 κιλά φασόλια, τίποτα. 2 πακέτα μακαρόνια και 1 κιλό ψωμί. Όλα αυτά εδώ με 5 ευρώ τα παίρνω. Με 5? Ναι. Δώστε μου 80 και πάρτε τα όλα. Βρισκόμαστε στο Κολωνάκι. Έχουμε το νέο 5 ευρώ αναχείρας. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από ένα μανάβικο. Είναι το καινούριο 5 ευρώ. Θέλω να δούμε την αξία του. 5 κιλά πατάτες. Άλλο? 3 κιλά ντομάτες. Πόσο έχει το κιλό ντομάτα? 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ οι ντομάτες στο Κολωνάκι, 1 ευρώ και 99 λεπτά στη Θιβών, στη λαϊκή συνοικία του Εγάλεο, όπως διαπιστώσαμε η διεισόμαση. Στη λεωφόρο Θιβών με 5 ευρώ αγοράσαμε 2,5 κιλά ντομάτες και όπως θα δείτε με το ίδιο ακριβώς ποσό αγοράσαμε 6 κιλά πατάτες. 6 κιλά πατάτες στη Θιβών, ίσον με ένα χυμό πορτοκάλι στο Κολωνάκι. Φυσικό χυμό, 5 ευρώ. Πόσο κάνει ένας καφές στο Κολωνάκι, να καθίσετε να το πείτε? 5 ευρώ, 4-5 ευρώ. Με 5 ευρώ, τι μπορείτε να πάρετε στο Κολωνάκι? Θέλω κάτι στο χέρι να φας. Μπήκαμε σε ένα φούρνο στο Περιστέρι για να δούμε τι παίρνουμε με 5 ευρώ. Να λοιπόν που το 5 ευρώ απέκτησε αξία. Όπως βλέπετε και εσείς, με 5 ευρώ αγοράσαμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 8 φρατζόλες ψωμί. Το νέο γαλαζοπράσινο στο χρώμα 5 ευρώ δεν έτυχε παντού θετικής υποδοχής, αφού κάποιοι μας το επέστρεψαν διότι είχαν υποψίες ότι ήταν πλαστό. Δεν έχω δει τέτοιο. Δεν το δέχεστε? Όχι. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου, το 5 ευρώ μας έφτασε μόλις και μεταβίας για να αγοράσουμε μία τάρτα. 4 ευρώ και 60 λεπτά ήταν η τιμή που πληρώσαμε. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ που έχει επάνω του το υδατογράφημα της Ευρώπης είναι δυσκολότερο να αντιγραφεί από πλαστογράφους και αρχικά θα κυκλοφορεί παράλληλα με τον προκάτοχό του.